Θέλω να ρωτήσω και να μας απαντήσετε με το χέρι στην καρδιά. Πέρασαν 4 μήνες κοντά από τις 25 Ιανουαρίου. Φταίνε οι άλλοι που δεν έχουμε καταλήξει μέχρι τώρα σε συμφωνία? Μήπως φταίμε κι εμείς? Αναμφισβήτητα, υπάρχει ευθύνη και από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία όφιλε με πολύ πιο συγκεκριμένο τρόπο, με μεγαλύτερη σαφήνεια στόχων και επιλογών, να προσέλθει από την πρώτη στιγμή στην διαπραγμάτευση με τους δανειστές. Οι ανακολουθίες, οι αριθμίες, οι παλινοδίες, αρχικά για 2 συμφωνίες, εν συνεχεία συνολικά και η αναδιάρθρωση του χρέους μέσα σε αυτή τη συμφωνία. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά διαμόρφωσαν μια ατελή, θα έλεγα μια αδύναμη διαπραγματευτική τακτική από τη μεριά της χώρας. Και το αποτέλεσμα είναι σήμερα, 4 μήνες μετά την ανάδειξη της καινούργιας κυβέρνησης, να μην έχουμε συμφωνία και πρωτίστως να απουσιάζει και η χρηματοδοτική ρευστότητα, με το πρόσθετο αρνητικό δεδομένο ότι έχουμε συγκεκριμένες ανελαστικές υποχρεώσεις προς τους δανειστές και ιδιαίτερα προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Κύριε Κουβέλη, αν ήσασταν στη Βουλή, ποια θα ήταν η θέση της Δημάρ, η προσωπική σας, για τις εξεταστικές για το μνημόνιο? Κοιτάξτε, θα ήμουν, αν θέλετε, εξαιρετικά επιφυλακτικός έως και αρνητικός. Διότι τι αναζητεί κάποιος από την εξεταστική του μνημονίου? Υπάρχουν αναμφισβήτητα πολιτικές επιλογές, οι οποίες έχουν κριθεί, εκρίθησαν με τον πιο σαφή και κατηγορηματικό τρόπο, με την λαϊκή βούληση και όπως αυτή εκφράστηκε στις 25 Ιανουαρίου και διαμόρφωσε τους καινούριους πολιτικούς συσχετισμούς. Από εκεί και πέρα η αναμόχλευση μιας ιστορίας με πολιτικά χαρακτηριστικά. Δεν είναι δυνατόν να οδηγείται στη Βουλή να αναζητηθούν τι ποινικές ευθύνες, ποιες ποινικές ευθύνες. Επρόκειτο σαφέστατα για πράξεις. Και αναφέρομαι για την παρουσία των μνημονίων πολιτικού χαρακτήρα και βεβαίως κρίνονται, επικρίνονται, κατακρίνονται και την κατάκριση αυτή την έκανε, ας το επαναλάβω, με τον πιο σαφή και κατηγορηματικό τρόπο ο ελληνικός λαός. Ο Φώτης Κουβέλης με πλούσια κοινοβουλευτική θητεία, τι λέει για την συμπεριφορά της κυρίας Προέδρου? Σε καμία περίπτωση δεν θα επέλεγα να κάνω αυτό το οποίο έκανε η κυρία Πρόεδρος της Βουλής, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η συγκεκριμένη αστυνομική διάταξη ήταν το αποτέλεσμα συγκεκριμένου σχεδιασμού που γίνεται όχι εντός της Βουλής αλλά στα αρμόδια όργανα της αστυνομίας πόλεων. Κατά συνέπεια, ο τρόπος με τον οποίο επέλεξε να διατυπώσει και την άποψή της αναφορικά με την προσβασιμότητα των πολιτών στο χώρο της Βουλής, αλλά να επιπλήξει με τον δικό της τρόπο και τον αστυνομικό διευθυντή που ήταν παρόν εκείνη την ώρα, νομίζω ότι δεν συνιστά εύρυθμη λειτουργία.